δεν μπαίνουμε ζωή όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους, τα κορίτσια, τα αγόρια και τους μεγαλύτερους. Τους καλώ να είναι κοντά μας, να παραμείνουν μετεταμένοι την προσοχή, να έρθουν αν θέλουν και στα γραφεία μας, εδώ στη Βατάτζη 6 και Ιπποκράτους, να ξέρουν ότι χάρη σε αυτούς η πλεύση ελευθερίας είχε αυτή την εκτόξευση των τελευταίων ημερών, ότι το μήνυμά τους ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη, με χαμόγελο, με πείσμα, με επιμονή, είναι ένα μήνυμα πάρα πολύ ηχηρό, το πιστεύω και εγώ πάρα πολύ αυτό. Η πλεύση ελευθερίας είναι μια ανάσα από τη Βουλή και μπορεί το πρωί να βρίσκεται στη Βουλή. Ό,τι και αν γίνει όμως, νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε ζωή στη Βουλή. Κυρία Κωνσταντοπούλου, ένα σχόλιο για τη συντριπτική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί ξεκινήσατε με τον Αλέξη Τσίπρα, έχουμε μια συντριπτική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Εμείς αυτό το οποίο εισπράττουμε είναι η πίστη του κόσμου ότι το υπόδειγμα της πλεύσης ελευθερίας είναι εκείνο που μπορεί να συγκροτήσει την πραγματική κοινοβουλευτική αντιπολίτευση, την πραγματική φωνή των πολιτών, την πραγματική υπεράσπιση των πολιτών απέναντι σε εκείνα που κανένας δεν τους υπερασπίστηκε. Και προσωπικά δεσμεύομαι, κοιτώντας τους τα μάτια και κοιτώντας και εσάς τα μάτια, δεσμεύομαι ότι εγώ δεν θα προδώσω κανέναν και καμία ποτέ, κανέναν και καμία από όλα αυτά τα παιδιά που μου τηλεφωνούν καθημερινά από την περασμένη Δευτέρα που έδωσα το κινητό μου τηλέφωνο στη δημοσιότητα. Δεν πρόκειται να κάνω βήμα πίσω από τα όνειρά μας και τις ελπίδες μας και θα είμαι εδώ, είτε είμαστε αύριο στη Βουλή είτε δεν είμαστε, θα σας ξενυχτήσουμε. Άλλωστε το συνηθίζω αυτό. Θα σας ξενυχτήσουμε. Και θα περιμένουμε με αισιοδοξία και με πίστη, αλλά και με επιμονή ότι θα δώσουμε και την επόμενη μάχη. Να είστε καλά.